Στα ίχνη των δραστών του ξυλοδαρμού του Γιάννη Βαρουφάκη βρίσκεται η αστυνομία που μάλιστα έχει ήδη συλλάβει έναν αντιεξουσιαστή. Ο γραμματέας του Μέρα 25 ξυλοκοπήθηκε χθες το βράδυ έξω από εστιατόριο των εξαρχείων από ομάδα νεαρών κουκουλοφόρων. Σύσομος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε την επίθεση. Το βράδυ τη Παρασκευή, στα Εξάρχεια, περίπου 30 άτομα επιτέθηκαν στο Γιάννη Βαρουφάκη, αρχικά λεκτικά και στη συνέχεια με μπουνιά και κλωτσιέ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό με κάταγμα στη μύτη. Ο λιγομελή ομάδα τραμπούκων μπήκε στο εστιατόριο με βίαιε διαθέσει, φωνάζοντα έλα έξω που υπέγραψε μνημόνια. Ο Γιάννη Βαρουφάκη σηκώθηκε για να του μιλήσει. Οι τραμπούκοι απάντησαν αμέσω με βία, ξυλοκοπώντα άγρια το γραμματέα του Μέρα 25. Ο Γιάννη Βαρουφάκη, με ανάρτησή του στο Twitter, υποστήριξε ότι την επίθεση σε βάρο του έκαναν άνθρωποι τη νύχτα. Παρεμπιπτόντω, δεν ήταν αναρχικοί αριστεριστέ, κομμουνιστέ ή νέοι μέλη κανένα κινήματο. Μπράβη τη νύχτα ήταν και φαινόντουσαν οι οποίοι επικαλέστηκαν άτσαλα το ψέμα ότι ψήφισαν μνημόνιο. Δεν θα αφήσουμε το παρακράτο και τον υπόκοσμο να μα διχάσει. Συνεχίζουμε. Αυτά τα άτομα, τα οποία όπω είπατε και εσεί ήταν μαύρο ήταν πάνω από τέσσερα άτομα. Τελικά ήταν πιο κοντά στο οκτώ. Ήταν όλοι όμω με ακριβά ρούχα σχετικά. Και εξ αρχή όλη η επίθεση ήταν οργανωμένη. Σύμφωνα με το αρχηγείο τη ελληνική αστυνομία, στο επίμαχο χρονικό διάστημα, ο γραμματέα του ΜΕΡΑ25, με δική του πρωτοβουλία, δεν συνοδευόταν από την προσωπική του αστυνομική φρουρά. Ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη, που επικοινώνησε από την πρώτη στιγμή με τον Γιάννη Βαρουφάκη, για να τον διαβεβαιώσει ότι θα γίνουν όλε οι απαραίτητε ενέργειε για την σύλληψη των δραστών, μετά τον εντοπισμό του από την αστυνομία, προχώρησε σήμερα σε μία δήλωση με εχμέ. Ομάδα αναρχικών που ταυτοποιήθηκε από την ελληνική αστυνομία, η δράση τη επίθεση στον πρόεδρο του ΜΕΡΑ25, Γιάννη Βαρουφάκη, αυτή είναι η αλήθεια όσο και αν δεν βολεύει κάποιους. <στονίτρια> Την επίθεση καταδίκασαν ομόθυμα σύσσωμη η <στονίτρια> πολιτιακή και πολιτική ηγεσία <στονίτρια> τη χώρα. Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μα. Προσβάλλει του θεσμού και τι αξίε μα. Υπονομεύει τη συνύπαρξή μα. Είναι απόλυτη και καθολική καταδίκη τη επίθεση στον Γιάννη Βαρουφάκη, στον οποίο εύχομαι ταχύ ανάρρωση. Ευθύνη όλων η περιφρούρηση του πολιτικού μα πολιτισμού. Η επίθεση στον κύριο Βαρουφάκη είναι απολύτω καταδικαστέα και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από τη δημοκρατία μα. Του εύχομαι ταχύ ανάρρωση και είμαι βέβαιο ότι η ελληνική αστυνομία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι δράστε να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Καταδικάζουμε απερίφραστα την τραμπούκικη επίθεση που δέχτηκε απόψε ο γραμματέα του Μέρα 25 Γιάννη Βαρουφάκη. Αυτού του είδου οι πρακτικέ στρέφονται κατά κάθε είδου δημοκρατία. Καταδικάζουμε απερίφραστα και κατηγορηματικά την επίθεση εναντίον του Γιάννη Βαρουφάκη. Η βία, ιδίω εκείνη που υποκρίνεται ότι έχει πολιτικό περιεχόμενο, προσβάλλει τον πυρήνα τη δημοκρατία μα. Ο εκφασισμό τη δημόσια ζωή, από όπου και αν προέρχεται, δεν θα περάσει. Είναι απόλυτη καταδίκη μα τέτοιου είδου προβοκατόρικων ενεργειών και είναι σαφέ. Η απόλυτα καταδικαστέα παρακρατική επίθεση των Γιάννη Βαρουφάκη επιβεβαιώνει δυστυχώ τι πρόσφατε καταγγελίε του Προέδρου τη Ελληνική Λύση, Κυριάκου Βελόπουλου, για τι κουκούλε που κουκουλώνουν τη δημοκρατία. Ανάλογη επίθεση στο ίδιο εστιατόριο των Εξαρχείων είχε δεχτεί ο Γιάννη Βαρουφάκη και το 2015, με τον υποψήφιο βουλευτή και πρώην Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Μάρδα να προχωρά σε μία αδιανόητη δήλωση κατηγορώντα τον κύριο Βαρουφάκη ότι επιδίωξε να τον χτυπήσουν. Μήπω το επιδίωκε. Όταν είσαι πολιτικά στα κάτω, σου βρίσκει τρόπου προβολή για να ανέβει. Όταν ξανατρώ ξύλο σε μέρο όπου έφαγε πριν χρόνια, δεν είναι τυχαίο. σω το προκαλεί για ευνόητου λόγου. Θα είναι μετά από αυτέ τι αδιανόητε αναρτήσει υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριο Μάρδα, κύριε Τσίπρα, στη Θεσσαλονίκη. Φανταζόμαστε και ελπίζουμε πω όχι. Ο κύριο Μάρδα κατέβασε την αρχική ο του ανάρτηση και προχώρησε σε νέα δημοσίευση απολογούμενο προ τον κύριο Βαρουφάκη. Τώρα, ο Μιχάλης Τεζάρη έχει νεότερα σχετικά με την πορεία των ερευνών. Είπαμε ότι συνελήφθη ένα νεαρό που φαίνεται ότι ήταν εκείνο που κινηματογραφούσε και τον ξυλοδαρμό. Στη σύλληψη ενό 17χρονου αντιεξουσιαστή, λοιπόν, προχώρησαν οι αστυνομικοί, ο οποίο φαίνεται να είναι το άτομο το οποίο κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο την επίθεση σε βάρο του κυρίου Βαρουφάκη. Μαζί του προσέχθηκε ένα φίλο του, ο οποίο προσπάθησε να αποτρέψει τη σύλληψή του το πρωί στο Μαρούσε, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο. Τώρα, Γιάννη, οι αστυνομικοί κατάσχισαν το κινητό του τηλέφωνο, όπω γίνεται ευκόλο αντιληπτό, το έχουν αποστείλει στη διεύθυνση των ερευνών τη αστυνομία, προκειμένου να επιχειρήσουν να κάνουν ανάσυρση δεδομένων για να διαπιστώσουν τελικώ αν αυτό ήταν το άτομο το οποίο κατέγραφε το βίντεο τη επίθεση. Σύμφωνα τώρα με αστυνομικέ πηγέ, έχουν ταυτοποιηθεί δύο ακόμη άτομα τα οποία αναζητήθηκαν στα σπίτια του, αλλά δεν εντοπίστηκαν και όπω αναφέρουν οι ίδιε πηγέ, προφανώ θέλουν να αποφύγουν την αυτόφορη διαδικασία. Στην επίθεση τώρα σε βάρο του κυρίου Βαρουφάκη συμμετείχαν εκτό από αυτού του τρει ναι. τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα, τα οποία όμω για την ώρα είναι άγνωστα στην ελληνική αστυνομία. Ο κύριο Βαρουφάκη έχει πει κάτι, αν έκανε κάποια νεότερη δήλωση. ναι. δήλωση. Πριν από λίγη ώρα, ο κύριο Βαρουφάκη λοιπόν έκανε μια νέα ανάρτηση στο Twitter, στο οποίο αναφέρει πω τώρα θρυνούμε του 57 νεκρού των τεμπών. Η νεολαία είναι στου δρόμου για να φέρει ένα καλύτερο αύριο στη χώρα. Αντίθετα με του 57, ο, ε, αναρώνω, αναφέρει ο κύριο Βαρουφάκη, ενώ σημειώνει πω ο τραυματισμό μου θα εξηγενιαστεί από την δικαιοσύνη έω τότε η κυβέρνηση να πάψει να προσανατολίζεται την αποπροσανατολιστική σπέκουλα, όπω αναφέρει ο κύριος mm -hmm.